Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ψηφοφορία έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για την επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη. Αλλά και πάλι δεν είχε αποτέλεσμα τη στιγμή που δεν συγκεντρώθηκαν από κανένα υποψήφιο οι 29 ψήφοι που είναι ο απαραίτητος αριθμός. Κοντά στο όριο έφτασε η κυρία Λογοθέτη που κατετάγει πρώτη στην ψηφοφορία με 27 ψήφους. Όπως είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριάκος Κασάπης, η ψηφοφορία θα επανέλθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έρχεται ως θέμα μέχρι να επιλεγεί κάποιος από τους υποψήφιους. Να σημειωθεί ότι κατά τη συνεδρίαση απουσίασε ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξης Κολιάδης, για λόγους υγείας. Παρενέβη όμως τηλεφωνικά για δημοτικά θέματα. Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο το απόγευμα της Τετάρτης με νεκρό ένα κοριτσάκι 15 μηνών. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές. Τα αίτια του θανάτου του μικρού κοριτσιού θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία, αλλά και από την έρευνα που διεξάγει η Ελλάς. Σφοδρή κόντρα είχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, με αφορμή μια αναφορά του Υπουργού στα απογευματινά χειρουργεία, καθώς και τη δυνατότητα που θα δίνεται στους πολίτες να καλύψουν τα έξοδα με δαπάνες που θα εγκριθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τεράστιο, ένα κερκέλι τεράστιο. Ένα πρόλυγου, ο άνθρωπος αυτός μας κατηγόρησε ότι λέμε ψέματα. Μα λες ψέματα. Δεν έχει κάνει ψέματα. Μα λες ψέματα. Λες για το πρόγραμμα που υπάρχει τώρα. Τι ψέματα λέει. Εκατομμύρια. Αφού το έχει καταθέσει. Το πρόγραμμα που υπάρχει τώρα είναι 9 εκατομμύρια. Μπράβο. Όταν θα εγκριθεί, τότε θα το ανακοινώνεις. Όταν θα εγκριθεί. Όχι με το θα. Το έχει καταθέσει. Αλλά όταν είμαι εγώ, δεν μπορεί να μας καρεύεις. Όταν είμαι εγώ εδώ, δεν μπορεί να μας καρεύεις. Το έχει καταθέσει το πρόγραμμα. Την τροποποίηση δεν έχει καταθέσει. Α, σου είπα γιατί θα εγκριθεί το κύριε πρόεδρε. Εντάξει. Το έχει καταθέσει, 20 Μαρτίου. Θα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμοιβή χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία. Επειδή θέλει ο Γεωργιάδης να λέει μπούρδες. Και άμα το πληρώσει, τι θα γίνει μετά. Έτσι. Και άμα το πληρώσει. Κάτσε να έρθει. Κάτσε να έρθει. Αφού τώρα είναι κατεθειμένο. Μόλις κατατεθεί, μόλις εγκριθεί, τότε θα μιλήσετε. Και σκυφάθμες του Γενή Τζαμί. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Εγώ, μόνο εσύ θα φωνάζεις εδώ. Και εγώ ξέρω να φωνάζω. Εγώ λέω λοιπόν, μέχρι τώρα έλεγες ότι έλεγε ψέματα. Και σου έφερε φόρα πατίδα. Όχι, αποδείχθηκε ότι λέει ψέματα. Ότι κατατέθηκε τροποποίηση. Κατέθεσε πριν 10 μέρες το αίτημα. Έτσι. Για κάτι που έλεγε και σου λέει, το Φλεβάρι ότι θα υλοποιηθεί 1η Απρίλη. Το Πάσχα που είπε, το γι' αυτό μας μασκαρεύει, γι' αυτό μας κοροϊδεύει. Δεν μασκαρεύει κανένας. Κανονικά και ψηλό γαζί. Καθόλου. Και αγκάτσι θα του πω κι άλλα που έχει κάνει εδώ. Καθόλου. Γιατί... Εγώ άκουσα ότι κατατέθηκε το αίτημα και εντός του μέχρι το Πάσχα θα υπάρξει η απάντηση. Καλό Δεκέμβρη και να δούμε. Λες εσύ, θα το δούμε. Κυρία Υπουργέ, θέλετε να πείτε κάτι. Πότε είπε κάποιος από εμάς ότι στα απογευματινά χειρουργεία είναι υποχρεωμένο το νοσοκομείο να πάρει μόνο από τη λίστα? Έχω πει μία φορά, γράφει η υπουργική απόφαση μέσα ότι είναι υποχρεωμένο να πάρουν μόνο από τη λίστα? Έχω πει εγώ σε μία μου συνέντευξη ότι είναι υποχρεωμένο να πάρουν μόνο από τη λίστα? Αντιθέτως, στις γραπτές οδηγίες που έχουμε δώσει στην εγκύκλιο, απαγορεύουμε στις διοικήσεις των νοσοκομείων να πάρουν τηλέφωνο από τη λίστα. Για ποιο λόγο? Το απαγορεύουμε γραπτός. Εντάξει, θα σας δώσω όταν μου κάνετε την κρατή εδώ την εγκύκλιο να τη δείτε. Απαγορεύουμε γραπτός και να πω και ποιος είναι ο λόγος. Διότι θεωρήσαμε ότι θα ήταν πολύ άσχημο να παίρνουμε τους ανθρώπους που περιμένουν ένα χρόνο και δύο χρόνια και τρία χρόνια και να τους λέει το νοσοκομείο, θέλετε για να περιμένετε να έρθει το απόγευμα να χειρουργηθείτε με 300 ευρώ. Άρα είπαμε, αυτό απαγορεύεται. Όποιος που το ακούει στην τηλεόραση, όποιος που το ακούει, μα δεν απαγορεύεται να είναι από τη λίστα, ούτε απαγορεύεται να είναι εκτός λίστας.
Αυτό σας λέω το σύνορα. Όχι. Απαγορεύεται να πάρει το νοσοκομείο. Απαγορεύεται το νοσοκομείο να αρχίσει να παίρνει τηλέφωνο από τη λίστα και να λέει «Α, έχουμε ανοίξει απογευματινά χειρουργία, θέλετε να έρθείτε». Αυτό απαγορεύεται. Ωραία. Δεν απαγορεύεται θα εγώ που είμαι στη λίστα. Μήλο. Δεν μήλο θα τα κάνετε. Δεν απαγορεύεται εγώ που είμαι στη λίστα να πάω τηλέφωνο νοσοκομείο να πω «Τώρα που ανοίξατε τα απογευματινά, θέλω να πάω στα απογευματινά». Αυτό επιτρέπεται. Για ασύστολα ψέματα αναφορικά με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης των απογευματινών χειρουργείων κατηγορεί τον Παύλο Πολάκη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης λίγες ώρες μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχαν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Καταρχάς, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το περιστατικό που έγινε προηγουμένως. Στο μέτρο με αφορά, εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ απάντησα και άφησα τον κύριο Πολάκη να φωνάζει και έφυγα. Απλώς να προσθέσω όσα είπα για την εξωφρενική θεωρία που άκουσα ότι δεν υπάρχει ταμείο ανάκαμψη, ότι είναι αναρτημένο με και στο όψο το αίτημά μας για το πούμε την χειρουργία στο ταμείο ανάκαμψη. Το λέω γιατί είναι δηλωτικό του σε ποιο περιβάλλον προσπαθούμε να συνομιλήσουμε πολιτικά. Έχετε ένας πρώην απλωτής Υπουργός Υγείας εκφράζει στη Βουλή μια παλαβή θεωρία. Γιατί μια διαδικασία για να φτάσει να κατατεθεί έτοιμα αναρτημένο στο ΟΠΣ, φαντάζομαι όσοι έχουν κυβερνήσει, το καταλαβαίνω, ο κ. Πολάκης δεν μπορεί να με το ξέρει, προϋποθέτει μια μακρόχρονη προηγούμενη διαδικασία. Δηλαδή έχουν προηγηθεί ανταλλαγές email μεταξύ ημών και της Επιτροπής, μεταξύ ημών και των ελληνικών αρχών του Ταμείου Ανάκαμψης, με προγραμματικές συμφωνίες σε ΚΑΠΗ και το ΕΟΠΗ, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, τεχνικά δελτία, κατάθεση στο ΟΠΣ. Όλα αυτά ο κ. Πολάκης εδώ και είπε δεν υπάρχουν. Και αφού έφυγε από εδώ, έχει κάνει και ανάρτηση στο Facebook και λέει από κάτω δεν υπάρχουν. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό. Το να διαφωνούμε ιδεολογικά, επαναλαμβάνω, είναι απολύτως θεμητό. Κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν συγκλίνουν οι απόψεις μας ως προς τα προβλήματα, λέτε ας πούμε, έχουμε έλλειμμα προσωπικού στο ΕΣΥ. Πολύ ωραία. Πώς να μην έχουμε έλλειμμα προσωπικού στο ΕΣΥ αφού κάνουμε προσκλήσεις που βγαίνουν άγονες. Την περμένη εβδομάδα είχα όλους βουλευτές Λακωνίας στο γραφείο με το νοσοκομείο Σπάρτης. Και μου ζήτησαν και προκήρυξα 4 θέσεις παθολόγων για το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Μέχρι σήμερα που μιλάμε ημέρα Πέμπτη, λείπες με τη Δευτέρα, η παράταση, γιατί βγήκαν άγονες θέσεις και εδώ και παράταση μέχρι την άλλη Δευτέρα. Μήπως τυχόν και κάποιοι είχαν πολλά να κάνουν τα χαρτιά τους. Πάντως μέχρι σήμερα μιλάμε δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από κανένα παθολόγο της Σπάρτης. Τις τεράστιες οικονομικές ζημιές που έχει επιφέρει στις επιχειρήσεις της Καλύμνου η υιοθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2021 του μέτρου των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε μόνο 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μεταξύ αυτών των γειτονικών Κο και Λέρου, όπου οι συντελεστές ΦΠΑ είναι μικρότεροι από αυτών της Καλύμνου. Φέρνει με επίκαιρη ερώτηση αυτό το θέμα στη Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Η επίκαιρη ερώτηση απευθύνεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και κατατέθηκε την 5η 4 Απριλίου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό, κ. Χατζηδάκη, πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την διαμορφωθήσα κατάσταση η οποία απλύτει κέρια την οικονομία και τις επιχειρήσεις της Καλύμνου. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει ο κ. Νικητιάδης είναι: προτίθεται η κυβέρνηση να αναλάβει μέτρα και πρωτοβουλίες ώστε να αναχαιτιστεί το φαινόμενο οι κάτοικοι της Καλύμνου να μεταβαίνουν στην ΚΟ και στη ΛΕΡΟ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε πολύ πιο χαμηλές τιμές; Εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναφοράς του μέτρου αυτού σε όλα τα νησιά του Αιγαίου ή σε κάθε περίπτωση λόγω ειδικών συνθήκων στην Κάλυμνο, δεδομένου ότι είναι το νησί που πλήττεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο; Στη γυναικοκτονία των Αγίων Αναργύρων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις. Στο αστυνομικό τμήμα δεν λειτουργούσαν οι κάμερες και οι κάμερες που βλέπουμε όλοι τώρα είναι από ιδιώτες.
Ο άλλος αστυνομικός ήταν υπόδικος για εγκληματική οργάνωση και τον είχαν να φυλάει ένα αστυνομικό τμήμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ένα ξεχαρβαλωμένο κράτος. Πρέπει να επανιδρυθεί πραγματικά το κράτος και δεν είναι μόνο θέμα πρωθυπουργού ή πολιτικού αρχηγού, τόνισε ο κ. Βελόπουλος. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γιατί αυτά που είπα πριν με το μέλι. Έχω μια λατρεία με τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Συζητάμε για το μέλι και την καταστροφή στη Θεσσαλία. Οι μελισσοκόμοι χάνουν το 45% του εισοδήματός τους γιατί έχουμε αθρώσεις εισαγωγές από Τουρκία και από Κίνα, παιδιά. Ναι. Αν δεν σταματήσει αυτό, η μελισσοκομεία τελείωσε στην Ελλάδα. Νοθευμένο μέλι, ελληνοποιημένο. Γλυκόζι είναι, παιδιά. Γλυκόζι είναι. Δεν είναι. Ακούστε, είναι γλυκόζι. Είναι ένα ειδικό υγρό που το βάζεις μέσα, εσύ παίρνεις μέλι με 12 ευρώ, 11 ευρώ και αυτό κάνει 1 ευρώ. Και το χειρότερο απ' όλα, επιτρέπει ο νόμος, και αυτό είναι το τρελό. Δηλαδή, αν φέρω εγώ μέλι από την Κίνα και βάλω 800 γραμμάρια και άλλα 200 γραμμάρια ελληνικό, λέγεται ελληνικό μέλι. Μάλιστα. Αυτό επιτρέπει ο νόμος, φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Το επιτρέπει. Ναι. Με αυτές τις αναλογίες δηλαδή. Λέω, ναι, 100%. Αλλά άμα το κάνεις ένα μείγμα. Το πουλάς για ελληνικό και βλέπετε εσείς ένα μέλι και λέτε ελληνικό μέλι, αλλά δεν είναι ελληνικό μέλι. Σωστά. Είναι ένα μείγμα. Αυτά είναι πράγματα απλά που πρέπει κάποια στιγμή αυτό το κράτος, το ρημάδι, το λέει έτσι, να τα δει. Να τα δει. Εδώ έχουμε ένα ρημάδι, κάτι ξέρω θα μου πείτε, γιατί ο Αγίος ήταν Αργύρος. Θα θέλαμε το σχολείο σας γι' αυτό. Στο οποίο στο αστυνομικό τμήμα δεν λειτουργούσαν οι κάμερες και οι κάμερες που βλέπουμε όλοι τώρα είναι από ιδιώτες. Ξέρετε ότι η κάμερα δεν λειτουργήσε. Αστυνομικό τμήμα στη χώρα, όπου εσείς για να δείτε και εγώ το υλικό αυτού του τρελού που συνέβη, γιατί πρόκειται περί τρέλας, περί παρακρούσεως. Αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή η κάμερα που έδειξε στο Μέγκα είναι η αλήθεια. Ναι, από εκεί το βρήκα. Έτσι. Αυτό που δεν είναι από το αστυνομικό τμήμα. Όχι, δεν λειτουργούσε. Το έμαθα χθες το απόγευμα. Ναι. Δεν λειτουργούσε. Ο άλλος αστυνομικός ήταν υπόδικος για εγκληματική οργάνωση και τον είχαν να φυλάει ένα αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ένα ξεχαρβαλωμένο κράτος, παιδιά. Πρέπει να επανιδρυθεί πραγματικά το κράτος. Και δεν είναι θέμα μόνο πρωθυπουργού, τώρα για να μην κορυδευόμαστε, ή πολιτικού αρχηγού, είναι και θέμα πολιτών. Να έχουμε αυτό που λέμε, το είπε καμιά φορά, την αγάπη προς το κράτος, παιδιά. Δεν αγαπάμε την Ελλάδα, δεν αγαπάμε το κράτος. Αυτό με ενοχλεί. Και είναι πραγματικά απορίας άξιων. Να σα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Το είπα χθες στη Βουλή και κανένας δεν ασχολίασε. Έχει το κράτος, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, επί 8 μέρες θα έχει 40 περίπου αστυνομικούς, 24 το 24ωρο, για να φυλάει, ξέρετε τι, την ταινία Δέσποτα Κορμιά. Ποια αυτή που έπαιξε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Ναι, θα μεταδίδει λόγω περιεχομένου φοβούνται. Σε ένα κινηματογράφο, ακούστε τώρα, μισό λεπτό. Επισόδια, τι. Ακούστε με ένα, θα βάζουμε κάτω. Ναι. Σε ένα κινηματογράφο ιδιωτικό, μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν με ενδιαφέρει ποια πρωτοβουλία είναι αυτή, θα παρουσιάσει μια ταινία την οποία εγώ, εν πάση περιπτώσει, την καταδικάζω γιατί προσβάλλει. Δηλαδή αυτή. Αλλά έχουμε ελευθερία του λόγου και ναι, τέχνης. Δε, όχι, δεν είναι έτσι. Θα σου πω. Αυτό εδώ δεν είναι ελευθερία τέχνης. Ναι. Αυτό είναι προσβολή μια θρησκεία. Και το Ισλάμ να ήταν, θα έλεγα. Ναι. Και ο Βουδισμός να είναι το ίδιο. Είναι προσβολή τη θρησκεία μας. Και τι κάνει λοιπόν το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Θα στείλει 40 αστυνομικούς να φυλάει επί 8 μέρες. Δηλαδή θα πάρει 40 αστυνομικούς από περιπολίες, ναι, από την ασφάλεια των πολιτών, για να φυλάει αυτό το βέβαιο πράγμα. Να σου πω κάτι άλλο. Θέλεις να το κάνεις. Η ελευθερία της έκφρασης είναι ελευθερία και να προσβάλλει. Να βάλουν ιδιωτική security. Ναι. Το διήμερο 2-3 Απριλίου 2024 στο νησί της Κέρκυρας διεξήχθη ο τρίτος κατά σειρά περιφερειακός διάλογος με όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, τους βουλευτές, την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς και όλους τους δημάρχους των νησιών του Ιωνίου. Παρόν ήταν και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παπάς, ο οποίος κατά την εισήγησή του σημείωσε μεταξύ άλλων: «Μέσα από τη διαδικασία των διαλόγων που έχουμε καθιερώσει σε όλη την νησιωτική χώρα, επιδιώκουμε να χαράξουμε κοινή πλεύση για την εθνική στρατηγική και τη θαλάσσια πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια η χώρα μας. Αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους εθνικούς και κοινωνικούς πόρους, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των υποδομών, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορούμε να αυξήσουμε την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια των νησιών μας». Και καταλήγοντας, ο κ. Παπάς τόνισε: «Άκουσα με προσοχή τα προβλήματα και τις ανάγκες που κατέθεσαν ο Περιφερειάρχης κ. Τεπεκλής, οι βουλευτές μας αλλά και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας που βρίσκονται και σήμερα μαζί μας, θα μελετήσουμε και θα εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά για την ανέβρεση των βέλτιστων και άμεσων λύσεων». Στα παρακάλια χωριά, όπου τα προβλήματα από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο Ντάνιελ είναι ακόμα έντονα, καθώς και στην περιοχή Δαμάση του Δήμου Τυρνάβου, όπου σεισμόπληκτοι κάτοικοι από το σεισμό του Μαρτίου του 2021
Μένουν ακόμα σε κοντέινερ. Βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Η παρουσία η δική μας και σήμερα εδώ, όπως και στο παρελθόν και κατά τη διάρκεια των πλημμυρών και πιο πριν, στο Δήμο της Αγιάς, στα παρακάρλια χωριά, στη Λάρισα, σε όλη τη Θεσσαλία, έχει ακριβώς αυτό το νόημα να σηματοδοτήσει για να είναι στην επικαιρότητα το πρόβλημα, για να ακούμε τι λένε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι κάτοικοι εδώ της περιοχής που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και βεβαίως με την ευθύνη που έχουμε ως ΚΚΕ που ξέρετε πολύ καλά να πιέσουμε, να προωθήσουμε τα αιτήματά σας με τα οποία συμφωνάμε απόλυτα και το ξέρετε γι' αυτό πάρα πολύ καλά και οτιδήποτε το παραμικρό αποσπά και είναι κέρδος για τον αγρότη, για τον κτηνοτρόφο, για την περιοχή, αυτό γίνεται μόνο με σκληρό ενωμένο αγώνα όλων. Και αυτά τα οποία τέθηκαν εδώ που δόθηκαν ως χρηματοδότηση, ως κάτι τέλος πάντων μια ανακούφιση, όχι ότι έλυσε το πρόβλημα για τα αμύγδαλα, για την παραγωγή τη συγκεκριμένη, έγινε και κάτω από τη στεναρή κινητοποίηση, την αντίσταση εδώ της περιοχής συνολικότερα του αγροτικού κινήματος και με τη συμβολή και του κόμματός μας και άλλων δυνάμεων και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε. Τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτιούνται. Έτσι θα κερδίσουμε και τα αιτήματα στα οποία ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, τα υπουργεία τους δεν έδωσαν και δεν απέδωσαν αυτά για τα οποία πάλεψε η αγροτιά και εξακολουθεί να παλεύει με τα μπλόκα του αγώνα, με τις μεγάλες κινητοποίησεις. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το μετερίζει να συνεχίσουμε. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα με το βαμπάκι για παράδειγμα, την ανάγκη γενναίας χρηματοδότησης, γιατί εδώ που λέμε, που τα λέμε, είναι πασίγνωστο ότι είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής για τον Έλληνα αγρότη, όπως επίσης είναι πασίγνωστο ειδικά για την περιοχή εδώ και για όλη τη Θεσσαλία, ότι οι καταστροφές που έγιναν ήταν τεράστιες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξη του τη δεύτερη μέρα των εργασιών της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους επισημένοντας πως το ζήτημα της Ουκρανίας αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να τύχει άμεσης διαχείρισης. Ο κ. Γεραπετρίτης παρίσταται στην ειδική τελετή για τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ουκρανίας, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρο Κουλέμπα. Σήμερα είναι η 75η επέτειος της ίδρυσης του ΝΑΤΟ. Μια συμμαχία η οποία στη διαδρομή της ιστορίας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική για την παγκόσμια ασφάλεια και την ειρήνη. Είναι όμως σε μια περίοδο η επέτειος αυτή, στην οποία δυστυχώς βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές εχθροπραξίες, οι οποίες δημιουργούν σημαντική ανασφάλεια στο παγκόσμιο στερέωμα. Ειδικότερα το ζήτημα της Ουκρανίας αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να τύχει άμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν τη δυνατότητα που έχουν να προσφέρουν βοήθεια στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, όπου η επιθετικότητα της Ρωσίας τείνει να μεγιστοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό είχα συνάντηση εχθές κατηδίαν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, όπου αξιολογήσαμε τις δυνατότητες που υπάρχουν έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική, χρήσιμη, αποτελεσματική βοήθεια προς την Ουκρανία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να στηριχθεί η Ουκρανία, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διακύβευση η βασική αξία πάνω στην οποία στηρίχθηκε όχι μόνο το ΝΑΤΟ, αλλά και η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, δηλαδή η πιστή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η πίστη στην τήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακυρεότητας, καθώς επίσης και η καταπολέμηση οποιασδήποτε τάσης αναθεωρητισμού. Είχα επίσης εχθές την ευκαιρία να έχω συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό μου, με τον οποίο συζητήσαμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΝΑΤΟ, καθώς και ζητήματα τα οποία αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών και ιδιαιτέρως εν ώψη της συνάντησης που θα έχουν οι δύο ηγέτες τον επόμενο μήνα στην Τουρκία.
Ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται στη Ρόδο και συμμετείχε το απόγευμα σε ευρεία σύσκεψη στο επιμελητήριο Δωδεκανήσου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με κεντρικό θέμα την προετοιμασία και το συντονισμό των υπηρεσιών εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Τον Υπουργό συνόδευσε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Θοδωρής Βάγιας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος παραχώρησε συνέντευξη τύπου και αναφέρθηκε στην παρουσία του Υπουργού, του κ. Κικίλια, καθώς και στο φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το διήμερο 8 και 9 Απριλίου. Είναι ένα διήμερο που οργανώνεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και την HOTREC, την Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ξενοδοχείας και Εστίασης, ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς του ευρωπαϊκού τουρισμού. Στο διήμερο, οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν τη διακήρυξη της Ρόδου με θέμα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε πολλά πράγματα. Σήμερα περιμένουμε τώρα το απόγευμα τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κικίλια. Έχει 6 ώρα μια σύσκεψη μεγάλη. Αφορμή είναι η λειτουργία για πρώτη φορά και στη Ρόδο της ΜΟΔΕ. Δηλαδή μια ομάδα δασοκομάντος η οποία θα εδρεύει πάντα στο νησί και το θέλαμε αυτό και είναι ευχής έργων το οποίο ολοκληρώθηκε και έτσι θα υπάρχει μόνιμη βάση πια δασοκομάντος και στο νησί μας. Χθες ήταν μια σημαντική μέρα για μας. Ήμουνα στην Αθήνα, στην έδρα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξανδρο Βασιλικό. Ανακοινώσαμε σε κοινή συνέντευξη τύπου το διήμερο συνέδριο, το οποίο θα γίνει στην Ρόδο, την Δευτέρα και την Τρίτη, στις 8 και 9 Απριλίου. Και είναι μια συζήτηση η οποία κράτησε ένα χρόνο. Από πέρσι είχε ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Είναι ευχής έργων το ότι ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ο κύριος Βασιλικός, είναι και πρόεδρος της HOTREC. Η HOTREC είναι η πρώτη φορά που είναι Έλληνας. Η HOTREC είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κλαδική επαγγελματική ένωση και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας προεδρεύει εκεί και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικός και πάρα πολύ καλός στη δουλειά του και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρσι λοιπόν είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση και ξεκίνησε με την Ρόδο στο επίκεντρο σε σχέση με την κλιματική κρίση και τον κλάδο του τουρισμού. Με πρωτοβουλία του λοιπόν και με δεδομένη από την αρχή και τη δική μας συμμετοχή και στήριξη σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο πρώτη φορά γίνεται στην ιστορία της Ευρώπης, όλες οι μεγάλες κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις, ομοσπονδίες ευρωπαϊκές, θα βρεθούν στη Ρόδο για ένα διήμερο. Γιατί θα υπογράψουν εδώ την διακήρυξη της Ρόδου, την κοινή διακήρυξη της Ρόδου. Η κοινή διακήρυξη της Ρόδου, η οποία επαναλαμβάνω η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης, που βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι με κοινό στόχο, με αντικείμενο το να καταλήξει σε κείμενο συμφωνίας και συνεργασίας όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις, έχει να κάνει με την συμμετοχή όλων των κλάδων των ευρωπαϊκών που εμπλέκονται και με τον τουρισμό σε ένα κοινό σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Απάντηση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου για την απόφασή της να διεκδικήσει το τέλος ανθεκτικότητας, ένα τέλος που διεκδικεί και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έδωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.
Φανταστείτε τι θα γινόταν αν η διεκδίκησή μας δεν αφορούσε έργα των Δήμων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσιμάρκος και πρόσθεσε. Λυπάμαι για όσα έγιναν, αλλά δεν εκπλήσωμαι αφού κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν τον ψυχισμό και τα συμπλέγματά τους. Φανταστείτε η διεκδίκηση αυτή και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να μην ήταν για δημοτικά έργα και για αρμοδιότητες του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης, τον οποίο με πάρα πολύ επιμονή και υπερπροσπάθεια σταθερά στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και τι θα πει όλες μας τις δυνάμεις, νομίζω ότι εγώ μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό μόνο από την πλευρά της, αναλύοντας τις δικές μας θέσεις, αλλά και το δικό μας σχέδιο. Έχουμε μπει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με πολύ καλά επιχειρήματα, με πάρα πολλή δουλειά σε ό,τι αφορά το να κτίσουμε συμμαχίες. Έτσι ανατρέψαμε πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία λειτουργούσαν ως τροχοπέδι στην ανάπτυξη των νησιών μας. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα νομίζω είναι η αλλαγή της κατηγοριοποίησης της περιφέρειας. Μια επιτυχία η οποία έφερε διπλασιασμό ευρωπαϊκών πόρων. Και από αυτούς τους πόρους, τους ευρωπαϊκούς, τι έχει οδηγήσει η περιφέρειά μας σε δικά της, σε έργα που εκτελεί η ίδια. Ένα ελάχιστο ποσοστό, αν τα δείτε, γιατί αυτά είναι αναλυτικά, θα δείτε ότι είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. Έχουμε φροντίσει για αυτό, γιατί αυτό είναι απόφασή μας, είναι πολιτική επιλογή αυτό. Έχουμε φροντίσει όλα μας τα χρηματοδοτικά εργαλεία να οδηγούνται στην κάλυψη των αναγκών που έχουν τα νησιά μας και σε έργα τα οποία είναι αρμοδιότητας των Δήμων μας. Και δεν το λέω αυτό γιατί θέλω να ακούσω το ευχαριστώ ή το μπράβο. Το λέω γιατί αυτό είναι η δική μας αντίληψη για το τι είναι πολιτική. Δεν ξεχωρίζουμε τα έργα. Γιατί κάθε δράση, κάθε πρωτοβουλία, αλλά και κάθε έργο το απολαμβάνει ο πολίτης, το απολαμβάνει ο επισκέπτης, το απολαμβάνουν οι κοινωνίες μας, απέναντι στις οποίες και μόνο είμαστε όλοι υπόλογοι. Είμαστε σε αυτό, νομίζω, και μοναδικοί στην Ελλάδα που οδηγούμε και στους Δήμους μας ακόμα και ίδιους πόρους. Και αυτό το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη, αφοσίωση και επιμονή. Φανταστείτε λοιπόν, γιατί είδα όλο αυτό το περιβάλλον, δεν ήταν ευχάριστο. Αυτά που είδα και διάβασα όλες αυτές τις μέρες δεν με κάνουν ούτε αισιόδοξο πάνω απ' όλα και νομίζω ότι δεν δείχνουν και πολιτική ωριμότητα. Και λέω αυτό που είπαμε και με τους συνεργάτες μου, φανταστείτε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, φανταστείτε τι θα ακούγαμε ή τι θα γινότανε εάν λέγαμε ότι μέρος αυτών των πόρων, οι πόροι αυτοί να κρατηθούν, να αξιοποιηθούν για να καλυφθούν και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης οι αρμοδιότητες. Τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, Θεόδωρο Βάγια, που βρίσκεται στη Ρόδο, υποδέχτηκε στο Δημαρχείο ο αναπληρωτής Δημάρχου Βάιος Καλοπίτας. Λοιπόν, είναι τιμή μας ξανά που σας υποδεχόμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως συζητήσαμε, η πολιτική προστασία είναι ζητούμενο για την περιοχή και με τη συνδρομή τη δική σας και τη βοήθεια θα μπορέσουμε να φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική προστασία. Εμείς ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία. Ο στόχος της επισκεψής μας έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο, με την προετοιμασία, με τη συνεργασία όπως αναφέρατε, που στο σχέδιό μας και στο δόγμα μας φέτος παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Η κλιματική κρίση άλλωστε
και οι συνέπειες αυτής καταστούν αναγκαία τη συνεργασία και την ενίσχυση αυτής και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο μας να ενδυναμωθεί ο μηχανισμός και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά επιθυμητά αποτελέσματα. Αρχικά σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό, να σας δώσω αυτό εδώ πέρα, είναι εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, ένα αναμνηστικό και του Δημάρχου μας, του κ. Πολιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ξεκίνησε η απομάκρυνση των Θηκιών από τον λιμένα μας στη Χαρίου, ένα πρόβλημα το οποίο, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος ΚΟ, Θεοδόσης Νικηταράς, σε πρόσφατη συνάντηση με κατοίκους της περιοχής, θα επιληθεί σε μεγάλο βαθμό φέτος, καθώς ο Δήμος ΚΟ έχει υπογράψει σύμβαση με εταιρεία για την αποκομιδή των Θηκιών. Σύμφωνα με τον εργολάβο, κ. Νεοκαστρίτη, όποτε δημιουργείται πρόβλημα, θα γίνονται απαραίτητες εργασίες για την απομάκρυνση των Θηκιών κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν. Νομίζω ότι ήταν αναγκαιότητα και ήδη έχει ξεκινήσει η αποκομιδή των Θηκιών εδώ στο λιμάνι του Μαστιχαρίου. Την Παρασκευή την περασμένη υπογράφηκε η σύμβαση και τη Δευτέρα ξεκινήσανε οι εργασίες από μέρους μας. Θα προσπαθήσουμε μέσα στο μήνα αυτόν, μέσα στον Απρίλιο, σιγά σιγά να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του λιμανιού, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που γίνονται οι εργασίες και είναι και βέβαια στο χέρι του καιρού και του Θεού το τι θα άλλο θα μαζευτεί μέσα. Εμείς θα ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό τον μήνα αυτόν και μετά θα συνεχίσουμε τη συντήρηση όσοι και να είναι αυτοί, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Τώρα υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που λειτουργούμε. Μαζεύουμε τα φύκια αυτά που φτάνουμε, τα κάνουμε σωρό, ξεραίνονται, πατάμε πάνω σε αυτά και προσπαθούμε να φτάσουμε μέσα. Ιδάλλως πρέπει να γίνει επιχωμάτωση, κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό και από τον νόμο και στην πράξη. Γιατί θα είμαστε εδώ πέρα να μπαζώνουμε με αδρανή υλικά το λιμάνι ένα μήνα και άλλο ένα μήνα να το ξεμπαζώνουμε. Δεν υπάρχει κάποιο όφελος αυτό. Μαζεύουμε τα φύκια, τα κάνουμε σαν όδευση, πατάμε πάνω τους, στεγνώνουν, πατάμε πάνω τους και προχωράμε να φτάσουμε μέσα να τα συλλέξουμε όλα. Από εκεί και πέρα, ένα χρονοδιάγραμμα μπορείτε να δώσετε περίπου που θα είναι έτσι καθαρή η περιοχή για να αποδείξετε τους πρώτους τουρίστες, γιατί νομίζω και οι καταστηματάρχες αλλά και οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών εδώ, αυτό που τους απασχολεί είναι να υπάρχει μια διαφορετική εικόνα, αλλά και οι οσμοί να μην είναι αυτοί που είναι όταν συγκεντρώνονται τεράστιοι όγκοι. Μπορεί σε μία εβδομάδα να είμαστε καθαροί, μπορεί να φάμε όλο το μήνα. Μπορεί αύριο το πρωί να έρθουμε και να έχει ξαναγεμίσει όλο. Μπορεί αύριο το πρωί να έρθουμε και αυτά μόνα τους να έχουν κολλήσει στην άκρη, να τα φορτώσουμε και να φύγουμε γιατί έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Προσπαθούμε για το καλύτερο, δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Άρα οι καιρικές συνθήκες παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς συγκεντρώνονται τα φύκια στην περιοχή. Το βασικότερο, μέσα σε μια νύχτα μπορεί να μαζευτούν 5.000 κυβικά. Και το ίδιο μέσα σε μια νύχτα μπορεί να φύγουν όλα μόνα τους. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον συμπολίτη μας και γνωστό επιχειρηματία της Ρόδου, κ. Κωνσταντίνο Χρυσοχοΐδη, για την άμεση ανταπόκρισή του σε αίτημα για κάλυψη των εξόδων της διαμόρφωσης χώρων για τη στέγαση της υπηρεσίας έκδοσης ταυτοτήτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και στη λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επίσης, ευχαριστεί την Τράπεζα Πειραιώς για την παροχή του εξοπλισμού για τον ίδιο σκοπό, και επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι οι παραπάνω προσφορές, όπως σχετικά αναφέρεται, μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στη προσπάθειά μας για βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, με κύριο γνώμονα την ταχύτερη και βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη, καλύπτοντας το έλλειμμα όσων έχουν την ευθύνη να μεριμνούν γι' αυτό. Με εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού, την οποία συνδιοργάνωσαν στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου η Ιερά Μητρόπολης Ρόδου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ημερήσιο ΓΕΛ Κρεμαστής Ρόδου. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος και ο κύριος Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ομιλητές παρήχαν σημαντική ενημέρωση για τις σπουδές στην Ελλάδα, τη δομή του λυκείου, το εξεταστικό σύστημα, τα ψυχομετρικά εργαλεία, τα σώματα ασφαλείας αλλά και τα σχέδια για εθνικό απολυτήριο.
Πραγματοποιήθηκε επίσης αναλυτική παρουσίαση του μηχανογραφικού δελτίου 2024 και έγινε παρουσίαση ευκαιριών για σπουδές στο εξωτερικό με υποτροφία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.